Γεια σας, θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο την υπηρεσία School Press του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, με την οποία μπορείτε να δημιουργείτε ηλεκτρονικά σχολικά περιοδικά και εφημερίδες. Ας δούμε ένα παράδειγμα εδώ κάτω. Είναι ένα περιοδικό που έχουν φτιάξει συναδέλφοι. Υπάρχουν διάφορα τεύχη σε κάθε περιοδικό και κάθε τεύχος έχει μέσα τα άθρα του. Όπως βλέπουμε εδώ είναι ένα περιοδικό το οποίο έχει κυρίως θεματική συνταγές ήθη και έθιμα του τόπου. Ξαναπάμε λοιπόν στην αρχική σελίδα. Πρέπει πρώτα να κάνουμε σύνδεση με τα στοιχεία μας στο που σου δούμε, το κουμπάκι εδώ σύνδεση και να συνδεθούμε με τα στοιχεία μας λοιπόν. Και αφού συνδεθούμε θα εμφανιστεί εδώ η εργαλειοθήκη. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο περιοδικό με το κουμπάκι εδώ δημιουργία περιοδικού το πατάμε λοιπόν δημιουργία περιοδικού και πρέπει να ορίσουμε καταρχήν το URL τη διεύθυνση που θα έχει τη μορφή schoolpress.sh.gr και το υπόλοιπο κομμάτι του URL θα δώσουμε ένα όνομα μόνο με λατινικούς χαρακτήρες αν για παράδειγμα θα πω ότι είναι ένα δοκιμαστικό περιοδικό και πρέπει να είναι μοναδικό, οπότε βάζω και κάποια νούμερα. Εσείς τώρα να δώσετε κάποιο τίτλο στο περιοδικό σας, για παράδειγμα ιστορίες από τον τόπο μου, θα γράψετε ένα όνομα κάπως έτσι, με λατινικά και αν αυτό το όνομα σας πει ότι έχει ήδη κατοχυρωθεί, θα πρέπει να το αλλάξετε, να βάλετε κάποιο νούμερο μπροστά, κάπως έτσι. Βάζω εγώ λοιπόν εδώ δοκιμαστικό και ένα νούμερο και δίνω εδώ τον τίτλο, ένα δοκιμαστικό για μένα και εδώ επιλέγω αν θα φορά το σχολείο ή αν θα είναι προσωπικές δραστηριότητες. Επιλέγω προσωπικές δραστηριότητες και πατάω δημιουργία περιοδικού. Και αν όλα έχουν πάει καλά, έχει δημιουργηθεί το περιοδικό μου, αυτή θα είναι εδώ η διεύθυνση. Μπορώ να πάω να ξεκινήσω στον πίνακα ελέγχου ή και από εδώ στη λίστα που βλέπετε με τα περιοδικά μου. Δεν το έχει εμφανίσει ακόμα, θα πατήσω εδώ πίνακας ελέγχου. Τώρα είναι και το δοκιμαστικό και εδώ, γιατί μπορούμε να έχουμε παραπάνω από ένα περιοδικά ή να συμμετέχουμε σε περιοδικά άλλων. Άρα λοιπόν κάθε φορά πρέπει να επιλέγουμε το περιοδικό με το οποίο εργαζόμαστε. Εδώ στον πίνακα ελέγχου είναι το περιβάλλον όπου διαχειρίζουμε το περιοδικό. Με αυτή τη στήλη εδώ το μενού αριστερά κάνω όλες τις λειτουργίες και αυτόματα βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε ένα τεύχος, κάθε περιοδικό θα χωρίζεται σε τεύχη, τα οποία θα εκδίδονται ανά εβδομάδα, ανά μήνα ή όποτε θέλουμε, και ένα τεύχος περιέχει τα άθρα του. Να δούμε πώς φτιάχνουμε ένα τεύχος καινούργιο. Να πάω εδώ στη στήλη τεύχη. Εφανίζεται εδώ το πρώτο τεύχος, μπορώ να το κάνω επεξεργασία αν θέλω, το οποίο είναι και αδημοσίευτο για να κάνω ένα νέο τεύχος, ας πούμε για παράδειγμα το δεύτερο τεύχος ή ό,τι άλλο όνομα θέλω, αυτό το αφήνω κενό και ανεβάζω προαιρετικά μια, ένα εξώφυλλο για το τεύχος. Αν δεν ανεβάσω θα πάρει ένα προκαθορισμένο. Μπορώ όμως να ανεβάσω επιλέγοντας μια εικόνα, αλλά εδώ είδα ότι υπάρχει ένα σφάλμα στην εφαρμογή. Όταν έβαζα ένα αρχείο από τον υπολογιστή μου, εδώ με το επιλογή αρχείου, μια εικόνα που είχε μεγάλο όνομα, υπήρχε λάθος και κατάλαβα ότι αν το όνομα της εικόνας στο αρχείο έχει το πολύ 5-10 λατινικούς χαρακτήρες τότε δεν υπήρχε πρόβλημα. Ας βάλω λοιπόν μια εικόνα και μετά πατάω το κουμπάκι εδώ εισαγωγή οπότε θα προσθεθεί ως εξώφυλλο βλέπω εδώ και Παντάω το κουμπάκι προσθήκη τεύχους. Βλέπω εδώ το τεύχος έχει δημιουργηθεί. Είναι αδημοσίευτο και πρέπει να δημιουργήσω τουλάχιστον ένα άθρο για να το δημοσιεύσω. Αυτό γίνεται με τη στήλη εδώ τα άθρα μου. Φαίνονται όλα τα άθρα από όλα τα τεύχη εδώ η λίστα. Μπορώ να επεξεργαστώ. Θα πατήσω εγώ νέο άθρο να φτιάξω ένα καινούριο άθρο. Θα δώσω ένα τίτλο θα γράψω εδώ το περιεχόμενο. Έχω ένα επεξεργαστή κειμένου παρόμοιο με αυτό που γνωρίζω. Μπορώ να κάνω μορφοποίηση του κειμένου με τα κουμπάκια εδώ πέρα. Μπορώ να θέλω να εισάγω σύνδεσμο, γράφοντας εδώ, κάνοντας επικόλυση το σύνδεσμο. Μπορώ να εισάγω μια εικόνα σε στο περιεχόμενο ενός άθρου με το κουμπάκι προσθήκη πολυμέσων. Εδώ είτε πάω στη, μετα... στη συλλογή να βρω εικόνες που ήδη έχω να επιλέξω ή στη μεταφόρτωση να κάνω επιλογή αρχείου από τον υπολογιστή. Υπάρχει ένα σφάλμα εδώ, να ξαναδοκιμάσω, μεταφόρτωση αρχείο, να βάλω άλλη εικόνα, την ίδια εικόνα, τώρα την πήρε σωστά. Καμιά φορά γίνονται αυτά τα σφάλματα. Συνημένω εδώ το κουμπάκι στο άθρο για να εισαχθεί στο άθρο μου. Μπορώ να θέλω να ορίσω μια κύρια εικόνα ενό άθρου. Είναι μια εικόνα που θα εμφανίζεται αυτόματα στη λίστα του περιοδικού. Όταν έχω πολλά άθρα, θα εμφανίζεται ω μικρογραφία σε αυτό το άθρο ή όταν Διαβάζουμε το άθρο. Μπορεί να φανείτε πάνω από τον τίτλο. Είναι δηλαδή η κύρια εικόνα. Μπορώ να επιλέξω μία από εδώ ή να μεταφορτώσω μία άλλη. Έτσι, μια τυχαία εικόνα. Ω κύρια εικόνα άθρου. Βέβαια, καλό θα, θα ήταν να ήταν όχι η μακρόστρα, να μεταφορτωσω μια αλλη ετσι μια τυχαια εικονα ω κυρια εικονα αθρου βεβαια καλο θα ηταν να ηταν οχι μακροστερη να ηταν πιο τετράγωνη εικόνα. Και για το περιεχόμενο, μπορώ να αν θέλω εδώ και κουμπάκι για εσωμάτωση βίντεο με κάποιους προκαθορισμένους πάροχους βίντεο. Βέβαια, στις οδηγίες λέω μπορώ να βάλω βίντεο κατευθείαν από URL. Είδα ότι δεν λειτουργεί η εισαγωγή βίντεο από YouTube για κάποιο λόγο. Μπορώ όμως να βάλω βίντεο από Vimeo και τον κάνω επικόλληση. Θα εσωματωθεί το βίντεο αυτόματα από Vimeo. Από YouTube δεν λειτουργεί. Και όταν τελειώσω με την επεξεργασία του άθρου, μπορώ να πατήσω υποβολή για να αποθηκευτεί και φυσικά να επιλέξω την κατηγορία, δηλαδή τη στήλη που μπορεί να ανήκει το άθρο. Σε ένα τεύχος μπορώ να έχω θεματικές κατηγορίες, λεγόμενες στήλε. Ας την βάλω εγώ στο στήλη γενικά για αρχή. Υποβολή. Και θα αποθηκευτεί το άθρο να πάμε λοιπόν εδώ στα άθρα μου. Είναι λοιπόν αποθηκευμένο αυτό εδώ. Αν θέλουμε να φτιάξουμε στήλε, είναι εδώ η κατηγορία στήλε. Δημιουργώ θεματικές κατηγορίες οι οποίες θα υπάρχουν για όλα τα τεύχη. Απλά δίνω ένα όνομα και πατάω προσθήκη στίλες. Και ένα άθρο, πάω λοιπόν στο άθρο μου. Εδώ με μπορώ να κάνω τάχη επεξεργασία, να ανοίξω γρήγορα κάποιες πληροφορίες και να το βάλω να είναι σε στήλη αθλητικά μόνο και να πατήσω ενημέρωση. Τώρα γυρίσω πάλι στα τεύχη μου και ας δημοσιεύσω το τεύχος που έκανα, αυτό εδώ. Δημοσίευση. Ξανά δημοσίευση. Και ας κάνω δημοσίευση και το πρώτο τεύχος που υπήρχε προεκατεστημένο και τώρα μπορώ να δω λοιπόν εδώ στα περιοδικά μου δοκιμαστικό περιοδικό να δείτε το περιοδικό να δω πως θα φαίνεται το περιοδικό στο χρήστη εδώ στα τεύχη να πάω στα τεύχη να πάω λοιπόν στο δεύτερο τεύχος που έφτιαξα να δω το ένα από τα άθρα βλέπουμε η χαρακτηριστική εικόνα εμφανίζεται πάνω από το άθρο και εδώ είναι το κύριο σώμα του άθρου και το βίντεο που ενσωματώσαμε από το βήμεο και μπορώ να γυρίσω κατευθείαν εδώ με το κουμπάκι στην επεξεργασία άθρου. Αυτό είναι και το βασικό, η βασική ροή εργασίας δημιουργίας περιοδικού. Δημιουργούμε το περιοδικό, δημιουργούμε το τεύχος, δημιουργούμε τα άθρα και κάνουμε τη δημοσίευση. Από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε κάποια άλλα πράγματα όπως τις ρυθμίσεις τις γενικές μπορούμε να δούμε εδώ. Μπορούμε να αλλάξουμε τον τίτλο του περιοδικού. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι οι λεγόμενες σελίδες. Ας δούμε λίγο το περιοδικό μας. Βλέπουμε ότι υπάρχει ήδη ένα μενού με κάποιες σελίδες. Οι σελίδες, σε αντίθεση με τα άθρα, είναι στατικές, δεν ανήκουν στο περιοδικό στα τεύχη του, έχουν κάποιο γενικό περιεχόμενο, όπως εδώ, Συντακτική Ομάδα, μπορώ να γράψω ένα κείμενο με τα μέλη του περιοδικού. Μπορώ να πατήσω εδώ Επεξεργασία Σελίδας, ή αν πάμε στον πίνακα Ελέγχου, να το δούμε καλύτερα, οι σελίδες είναι εδώ, να δούμε τη σελίδα συντακτική ομάδα, επεξεργασία και να γράψουμε εδώ τα μέλη της συντακτικής ομάδας ή ό,τι άλλο κείμενο θέλουμε. Πατάμε ενημέρωση για να αποθηκευτεί η σελίδα και να πατήσω προβολή σελίδας, βλέπουμε τη σελίδα εδώ. Αυτό το μενού δημιουργείται αυτόματα και περιέχει αυτόματα όλες τις σελίδες, αν σβήσω μια σελίδα δεν θα υπάρχει εδώ ο σύνδεσμος. Μπορούμε, αν θέλουμε, να το διαχειριστούμε, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο μενού, να πάμε δηλαδή στον πίνακα ελέγχου εδώ που λέει μενού. Και εδώ κάτω υπάρχει η επιλογή μενού. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο μενού, άρα μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δοκιμαστικό μενού εδώ, δημιουργία μενού και να προσθέσω εδώ τα στοιχεία, δηλαδή ποιε σελίδε θέλω να έχει το μενού ακριβώς, όχι δηλαδή να φτιάχνετε αυτόματα το μενού ή έναν σύνδεσμο αντί για σελίδα όπως εδώ να προσθέσω. Αλλά καλύτερα ας αφήσουμε το αυτόματο μενού να λειτουργεί για μας, να μην ασχοληθούμε με την προσαρμογή ενός μενού. Άρα λοιπόν εγώ θα το αποθηκεύσω. Θα δω τώρα ότι δεν άλλαξα ακόμα το μενού μου. Να πάω λοιπόν πίσω στο μενού. Κάτι δεν έκανα σωστά. Ναι, αφού δημιουργήσω ένα μενού, ξέχασα να πω που θα εμφανίζεται εδώ στη Κύριε Απλοήγηση, να πω ότι θα έχει αυτό το μενού που έφτιαξα. Να πατήσω λοιπόν Αποθήκευση. Τώρα λοιπόν να δούμε το περιοδικό μου. Θα, δεν θα έχει πια το προκαθορισμένο μενού, αλλά το μενού που έφτιαξα εγώ. Να ξαναγυρίσω λοιπόν πίσω. Αυτό αν θέλουμε να φτιάξουμε το δικό μας μενού, αλλά μπορούμε να αφήσουμε το προκαθορισμένο. Και εκτός από το μενού μπορούμε να ρυθμίσουμε λίγο το θέμα μας, δηλαδή την εφάνιση, να βάλουμε άλλη εικόνα, κυρία εικόνα που θα εμφανίζεται. Ή αν θέλουμε μπορούμε να αλλάξουμε εντελώ το θέμα εφάνισης, εδώ με το διαχείριση θεμάτων, να επιλέξουμε ένα από τα άλλα θέματα εφάνισης. Σας δούμε παράδειγμα ένα άλλο θέμα που αλλάζει εντελώ με το κουμπάκι εδώ μπορώ να κάνω προεπισκόπηση ή ενεργοποίηση. Και τώρα να δούμε το περιοδικό μας θα έχει αλλάξει η εμφάνισή του εντελώς. Να πάω πάλι στο πίνακα ελέγχου. Και μια άλλη βασική λειτουργία είναι τα μέλη. Ένα περιοδικό που δημιουργούμε. Είμαστε εμείς ο διαχειριστής που έχουμε τα πλήρη δικαιώματα. Μπορούμε όμως εδώ με το προστίκι να καλέσουμε έναν άλλο χρήστη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, εδώ με αναζήτηση. Πατάω λοιπόν Enter και μου βγάζει εδώ διάφορους χρήστες. Μπορώ να επιλέξω κάποιον και να τον καλέσω να πω τι ρόλο θα έχει, αν θα είναι δηλαδή αρχισυντάκτης, θα μπορεί να δημοσιεύει και να γράφει άθρα. Ο συντάκτης μπορεί και γράφει άθρα, αλλά θα πρέπει, αλλά θα να, πρέπει τα... να τα εγκρίνουν κάποιοι αρχισυντάκτε πριν δημοσιευθούν. Έτσι, μπορείτε να καλέσετε μαθητέ που είναι γεγραμμένοι στο παλαιό σχολικό δίκτυο, να του κάνετε συντάκτε, να γράψουν άθρα και να τα εγκρίνετε εσεί. Και τέλο, αν θέλουμε να διαγράψουμε ένα περιοδικό, με την επιλογή εδώ διαγραφή περιοδικού, μπορώ, δηλώνουμε ότι θέλουμε να διαγραφεί και πατάμε οριστική διαγραφή και θα έρθει ένα email που θα πρέπει να το να επιβεβαιώσουμε, να πατήσουμε ένα σύνδεσμο ότι θέλουμε να διαγραφεί το περιοδικό. Το email θα σταλεί στο email μας στο παλαινίνο σχολικό δίκτυο. Είδαμε λοιπόν τα βασικά πώς δημιουργούμε και δημοσιεύουμε ένα σχολικό περιοδικό.